Σημεία των καιρών, μέρος δεύτερο, μετά το δελτίο ειδήσεων και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Βίκυ Μιχαήλ στο μικρόφωνο, Γιάννης Παξιμαδάκης στην κονσόλα του ήχου. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Ακούσαμε απόψεις λοιπόν από τον κύριο Κουίκ, από τον κύριο Μαντά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουίκ, βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Τελικά, πρέπει όλοι να συνδράμουμε στη λέλαπα που πάει να επιβληθεί στην Κύπρο και δεν είναι μόνο ζήτημα της Κύπρου, αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Είναι βόμβα στα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος. Βέβαια και είναι. Τι σημαίνει όμως για εμάς όλους? Και σε τελική ανάλυση, αυτό το κούρεμα ήταν ένα λάθος, ένα αναγκαίο κακό? Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη Καζάκη που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας να συζητήσουμε για αυτό το καυτό ζήτημα. Καλό μεσημέρι από τα Γιάννενα, κύριε Καζάκη. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Τι είναι τελικά η δήμευση των καταθέσεων στην Κύπρο και νομίζω κάτι που αφορά όλους μας, εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα βέβαια. Κοιτάξτε, ήταν αναπόφευκτη η λογική της κρίσης όπως εξελίσσεται μέσα στην Ευρωζώνη. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μια επιδεικτική κίνηση για το ποιος είναι αφεντικός στην Ευρωζώνη από την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε. Και πώς θα σταματήσει αυτή η κίνηση? Είναι το αφεντικό μας, το αποδεικνύουν και δείχνει κανένας να μην είναι σε όλη την Ευρώπη πια ήρεμος και σίγουρος. Μπορεί να σταματήσει η Γερμανία? Όχι, δεν πρόκειται να σταματήσει η Γερμανία παρά μόνο εάν οι λαοί αποφασίσουν ότι προέχει η δική τους εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία και στείλουν στον αγύριστο όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και την γερμανική υπερδύναμη. Mm-hmm. Μόνο έτσι. Τελικά, είναι ένα ανεπανόρθωτο γεγονός και άσχημη εξέλιξη για το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Οποιοσδήποτε έχει περάσει από προάβλιο οικονομικής σχολής, ναι, γνωρίζει ότι αυτό που κάνει στην Κύπρο είναι χειρότερο από αυτό που έκανε ο Ατήλα 1 και 2 το 1974. Και είναι ανεπανόρθωτο στα δεδομένα πλαίσια του ευρώ. Έρχεται ο κύριος Σόιμπλε όμως και λέει ότι όσοι είχαν τέτοιες καταθέσεις και παίρναν υψηλούς τόκους πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Ναι, βεβαίως, με μια διαφορά όμως. Για πείτε μου. Το ίδιο κάνει και η Γερμανία. Στην ουσία ο κύριος Σόιμπλε λέει αντί να πηγαίνετε στην Κύπρο, ελάτε σε εμάς. Αυτό είναι μία από τις πλευρές της απόφασης. Η Γερμανία θέλει να εξαναγκάσει όλη τη ροή κεφαλαίων προς την Ευρωζώνη ανεξαρτήτως χώρας να συγκεντρωθούν σε γερμανικά χέρια ή σε χώρες που ελέγχει η Γερμανία, όπως είναι για παράδειγμα το Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Γιατί δεν είπε τίποτα για το Λουξεμβούργο που είναι χειρότερο πλυντήριο χρήματος, ξεπλήματος χρήματος από ό,τι είναι η Κύπρος. Ή το Λίχτενστάιν. Βεβαίως. Και τι θα γίνει τώρα, τι σημαίνει για τον καθέναν από εμάς? Και αναφέρομαι από εμάς θεωρώντας να είμαστε, υποτίθεται, και πρέπει να βοηθήσουμε το αδελφό κράτος. Από εκεί και πέρα, για τον κάθε Έλληνα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Διαβεβαίωσε ο κύριος Τουρνάρας ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά επειδή το είπε κιόλας έτσι, να με ανησυχεί ιδιαίτερα. Και μόνο γεγονός το διαβεβαίωσε πρέπει να μας ανησυχεί πολύ. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που το ευρώ, τι είναι σαν νόμισμα? Αν θυμάστε, η συζήτηση γίνεται εδώ και 3 χρόνια πολύ έντονα σε όλη την κοινωνία και την πολιτική, ότι το ευρώ είναι ένα νόμισμα εμπιστοσύνης. Και δεν έχουν άδικο από τη Σκοπιά ότι το ευρώ δεν απηχεί δυναμική οικονομίας, ούτε καν τη δυναμική της οικονομίας Ευρωζώνης, απηχεί τη δυνατότητα να προσελκύει κερδοσκόπους ή αν θέλετε κατόχους κεφαλαίων που θέλουν να αγοράσουν το ευρώ ως αποκούμπι ή δύναμη ασφαλείας, είτε με μορφή καταθέσεων ή με τοποθέτηση κεφαλαίων. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα χάθηκε με την απόφαση αυτή. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Το επίπεδο εμπιστοσύνης προς το ευρώ είναι αυτή τη στιγμή στο μηδέν. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε το επόμενο διάστημα δεν είναι μόνο οι ιστορίες πανικού που ακούγονται πλέον ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία. Ναι. Καταθέτες πάνε και μαζεύουν τα λεφτά τους. Εδώ είδαμε τι έγινε και με την παρέμβαση στην Αμερική, ότι οι καταθέσεις των Αμερικανών δεν κινδυνεύουν. Ναι, βεβαίως. Όλοι αυτοί το λένε γιατί κινδυνεύουν. Γι' αυτό το λένε. Λοιπόν, και προσπαθούν να προλάβουν μια επιδρομή καταθετών. Δηλαδή, να τρέξουν οι καταθέτες να ζητήσουν τις καταθέσεις τους. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπίσεις την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Και έτσι θα πρέπει στα σοβαρά πλέον οι χώρες, κάποιοι λαοί μάλλον, αρχίζουν και το τοποθετούν ανοιχτά πλέον το θέμα, ότι θα πρέπει να επανεθνικοποιήσουν την οικονομία τους προκειμένου να μπορεί να διταχθεί. Η Κύπρος έχει το εξής δίλημα αυτή τη στιγμή. Να το πούμε για την Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα της αποφασίσεις το κοινοβούλιο της, είναι τελείως άσχετο. Η ζημιά έχει γίνει και είναι ανεπανόρθωτη.
Έτσι λοιπόν έχει δύο επιλογές. Ή να προσπαθήσει να επιβιώσει ως αποικία, ως προτεκτοράτο, ως προσάρτημα. Προσέξτε να δείτε. Στο επόμενο διάστημα δεν θα έχουμε μόνο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Ναι. Θα αντιστραφούν οι όλοι. Οι όροι. Τα κατεχόμενα θα γίνουν τα πλούσια και η κυπριακή δημοκρατία θα γίνει το πάρεργο. Γιατί πολύ απλά αυτός που χρησιμοποιούσε τις κυπριακές τράπεζες στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου προκειμένου να κρύψει ή να τοποθετήσει κεφαλαία, ναι, μαύρα ή φανερά, δεν έχει καμία σημασία, πού θα τα πάει τώρα. Στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα. Ακριβώς. Και έτσι θα αρχίσει μια τεράστια ροή στα κατεχόμενα κεφαλαίων που με τα οποία τα κατεχόμενα κάλλιστα μπορούν να εξαγοράσουν το ελεύθερο κομμάτι. Κύριε Καζάκη, δώστε μου... Αυτή, ναι, είναι μια επιλογή. Μάλιστα. Η άλλη επιλογή να ξεκινήσουν οι Κύπροι όπως το 1975. Κρατικοποιούμε τις τράπεζες, τις θέτουμε υπό εκαθάριση, εθνικό νόμισμα και ανοικοδομούμε την οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Κάτι που λέγατε πάρα πολύ καιρό και σαν ΕΠΑΜ για εδώ και την Ελλάδα. Ακριβώς. Και έρχεστε να δικαιωθείτε με αυτόν τον τραγικό τρόπο, βέβαια. Θα ήθελα να το σχόλιο σας με τον ρόλο της Ρωσίας, mm-hmm, και πόσο πελή μπορεί να γίνει κουβέντα όταν πρώτο ταξίδι που κάει μετά τις δηλώσεις του κυρίου Χριστόφια στην Κύπρο, συγγνώμη, ήταν η Γερμανίδα καγκελάριος, η κυρία Μέρκελ. Ο ρηκτός πλούτος παίζει το παιχνίδι του. Βεβαίως, κοιτάξτε, οι Γερμανοί δεν έχουν, όπως ξέρετε, πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο και που είναι και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον είναι σημαντικός ο Κυπριακός, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ναι, ναι. Το πρώτο, το πάνω χέρι το έχουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Μάλιστα. Άρα οι Γερμανοί, μία από τις στοχεύσεις των Γερμανών είναι το ισοπεδώνοντας την Κυπριακή οικονομία, θέτουν υποψηφιότητα και για τον ορυκτό πλούτο της Κύπρου. Με δεδομένο ότι το έχουν υπογράψει κιόλας, το μνημόνιο που έχει υπογράψει και η δανειακή σύμβαση που έχει υπογράψει ο κύριος Χριστόφιας, άλλος εγκληματίας, λοιπόν, περιλαμβάνει και την εκχώρηση του οπλού των παραγωγικών πηγών του νησιού στους δανειστές, δηλαδή στη Γερμανία. Μάλιστα. Μαύρα και άραχνα τα ακούω πάντως. Μα κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι πρωτοφανές που έγινε. Δηλαδή, κανένας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα πέραν δύο απόφαση. Γιατί πολύ απλό είναι το αδιανόητο. Ειδικά για μια ευρωζώνη, για μια οικονομική γενοκρατική ενοποίηση που στηρίζεται σε ένα εικονικό νόμισμα. Το ευρώ είναι εικονικό νόμισμα. Αν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, ναι, τότε δεν έχει νόημα ύπαρξης. Η αντίδραση της ρωσικής αρκούδας... Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι, αν θέλετε, οι Ρώσοι, που δεν είναι μόνο οι Ρώσοι. Κοιτάξτε, επειδή έχουν επικεντρώσει στους Ρώσους, άμα δείτε τα επίσημα στοιχεία, το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα είναι ένα διαμετακομιστικό κέντρο κεφαλαίων που αφορούν αμερικανικά, ισραηλινά, ρώσικα κεφάλαια, τουρκικά κεφάλαια. Δηλαδή δεν είναι μια απλή ιστορία μόνο των Ρώσων. Αλλά θα σας πω εγώ το εξής. Φανταστείτε ότι η Κύπρος παίρνει απόφαση να μην κουρέψει. Ναι. Και δεν κουρεύει τελικά. Συμφωνεί και η Μέρκελ. Μάλιστα. Ωραία. Και μετά συμφωνεί με τους Ρώσους. Ας πούμε να παραμείνουν τα κεφάλαια. Σε τέτοιες συνθήκες, αυτός που αποφασίζει να παραμείνουν τα κεφάλαια του, καταλαβαίνετε τι ανταλλάγματα θα έχει ζητήσει και θα έχει πάρει. Μπορώ να φανταστώ. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέω ότι η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη. Στα εντός των πλαισίων, των σημερινών πλαισίων λειτουργίας της οικονομίας Κύπρου. Είναι αυτό το προμελετημένη κίνηση, πιστεύετε θα έρθει σε λίγο καιρό ή πολύ πιο γρήγορα και στην Ελλάδα? Με ρωτάει ο κρατής τι θα κάνω με τα χρήματα, θα νομίζω τα πάρω από την Ελληνική Τράπεζα. Κοιτάξτε, είναι πολύ φυσιολογικό να αναρωτιέται ο κόσμος. Τι απάντηση μπορούμε να του δώσουμε? Θα σας πω. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία εγγύηση εδώ στις Ευρωζώνες για τις καταθέσεις. Και αυτή η απόφαση παίρνεται ακριβώς την εποχή όπου πάει να εφαρμοστεί το λεγόμενο ενιαίο τραπεζικό δόγμα. Ναι, ναι. Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη, εγώ το φώναζα εδώ και μήνες. Ενιαίος τραπεζικός χώρος, όπως αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι, σημαίνει βάζω χέρι στις καταθέσεις όπου γουστάρω. Και χωρίς να ρωτάω κανένα. Μια απλή πολιτική απόφαση. Αυτό έγινε στην Κύπρο. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη. Κανένας καταθέτης δεν είναι εξασφαλισμένος, δεν έχει κανενός είδους εγγύηση μέσα στην Ευρωζώνη. Ούτε καν εθνική εγγύηση μέχρι τώρα. Η Ευρωζώνη δεν παρήχε κανενός είδους εγγύηση για τους καταθέτες ως Ευρωζώνη. Είχαν όμως τα εθνικά κράτη. Τα εθνικά κράτη είχαν
εγγύοντα, είχαν. Δίνανε εγγυήσεις, παρήχαν εγγυήσεις. Ακριβώς, παρήχαν εγγυήσεις για τους καταθέτες τους. Mm-hmm. Και ούτε οι γνωστοί νόμοι που υπήρχαν σε όλα τα κράτη, όπως υπήρχε και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα ενιαιοποιείται σε ενιαίο χώρο, όπως αποφάσισαν ήδη από το 2012 και θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2013, τότε πλέον πάβει να ισχύει και η εθνική εγγύηση. Βεβαίως, ακόμη και αν υπάρξει εγγύηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή είναι εικονική. Από τη στιγμή που μπορεί ένα Eurogroup να αποφασίσει και να ληστέψει τις καταθέσεις οποιασδήποτε χώρας. Θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να προβάλλει βέτο? Βεβαίως θα μπορούσε. Και γιατί δεν το έκανε, κύριε Καζάκη? Γιατί δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και τι απαντάμε στον ακροατή τελικά, γιατί βλέπω ότι επιμένει και δεύτερο μήνυμα. Βεβαίως, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ προς τη θέση του θα πήγαινα να τα πάρω τα χρήματά μου. Τι θα σημαίνει όμως αυτό για το τραπεζικό, εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι. Θα κατέρεαν οι τράπεζες. Γιατί όχι? Μάλιστα. Εγώ έχω το εξής ζήτημα. Εμάς μας μαθαίνανε στη σχολή το εξής. Από τη στιγμή που μια τράπεζα δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να επιβιώνει σε βάρος της οικονομίας. Την πτωχεύουμε. Mm-hmm. Και την ανοικοδομούμε από την αρχή με βασικό ρόλο του κράτους. Αλλά βέβαια χρειάζεται εθνικό νόμισμα για αυτήν την ιστορία. Θέλουμε δηλαδή μια καινούργια δραχμή. Ένα καινούργιο εθνικό, ας το ονομάσουμε όπως θέλουμε. Εγώ λέω εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό έκανε η Ισλανδία. Η Ισλανδία δεν πάσχει από καθόλου κρίση σήμερα. Μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι είναι μια οικονομία περίπου το επίπεδο της Κύπρου. Και όχι να μαζευτεί όλος ο πλούτος στις γερμανικές τράπεζες, έτσι όπως τουλάχιστον γίνεται αυτή τη στιγμή. Και τα ομόλογα πάνε μόνο εκεί. Προσέξτε πόσο ωφελήθηκαν οι Γερμανοί. Λόγω της κρίσης, το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, τα γερμανικά ομόλογα είχαν τσιμπήσει λιγάκι τα επιτόκια τους. Mm. Δηλαδή, το κόστος δανεισμού για τη Γερμανία είχε αρχίσει να αυξάνεται. Με την κίνηση αυτή, αυτόματα τα επιτόκια των γερμανικών ομολόγων πέσανε κάτω από το μηδέν. Δηλαδή, οι επενδυτές αυτή τη στιγμή πληρώνουν αντί να παίρνουν επιτόκιο από τα ομόλογα που αγοράζουν στη Γερμανία. Τι υποδηλώνει αυτή? Φυγή κεφαλαίων σε επενδύσεις καταφυγίου, που σημαίνει ότι θα λείψουν τα κεφάλαια από άλλες οικονομίες. Μάλιστα. Από τραπεζικά συστήματα, καταθέσεις κτλ. Και η Fitch ετοιμάζεται να υποβαθμίσει τις κυπριακές τράπεζες. Και... θα τις συντρίψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να την υποβαθμίσει. Μάλιστα. Και το νέο νομοσχέδιο της Κύπρου για να σπάσουν οι τράπεζες σε καλές και κακές. Δεν έχει κανένα νόημα. Στην πραγματικότητα το σπάσιμο των... αυτό είναι μια επινόηση των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί το φτιάξανε πρώτοι. Στις αρχές της κρίσης. Ο λόγος που το φτιάξανε είναι πολύ απλά. Για να μαζέψουν τις μεγάλες ζημιές των τραπεζών σε μια κακή τράπεζα, έτσι λένε bad bank ας πούμε, ναι, ναι. Την οποία θα την φορτωθεί το κράτος. Δηλαδή οι φορολογούμενοι. Πάλι τα ίδια. Παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι. Μα κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι η Κύπρη μόλις ξεκίνησε η Οδυσσία για τους Κυπρίους. Ανεξαρτήτως τι αποφασίσει το κοινοβούλιο τους για το κούρεμα. Συνεδριάζει ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Θαϊκούρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, σωθήκαμε. Για να αγοράσουμε εμείς. Για το πώς οι εγχώριες τράπεζες θα απορροφήσουν. Ακριβώς. Τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών. Αυτό κάνουν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή κάτι καλύτερο ούτε από εκεί. Μα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή σας λέω μόνο το εξής στοιχείο. Αν πάει το 5% των Ελλήνων καταθετών, όσοι έχουν καταθέσει ακόμη στις τράπεζες, και τα ζητήσει τα χρήματα από τις τράπεζες, οι τράπεζες, οι εγχώριες, δεν έχουν ούτε εβδομάδα ζωής. Μάλιστα. Τυράκι, αυτό που μπορούμε να πούμε στη φάκα, η διαπραγμάτευση για το όριο των 100.000. Μα δεν έχει κανένα νόημα, πραγματικό νόημα. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, κύριε Καζάκη. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Βεβαίως. Αντίο σας.